Ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα των ημερών μας είναι το πώς διαχειρίζεται ένα κράτος τις πληροφορίες. Πολύ πρόσφατα, σε άρθρο του, ο Δόκτωρ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών, Τριαντάφυλλος Καρατράντος, ερευνητής και στο ΕΛΙΑΜΕΠ, έγραψε πως πάρα πολλοί ενημερώνονται για την κατάσταση στο πεδίο των μαχών της Ουκρανίας από τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών της Μεγάλης Βρετανίας. Σύντομες κάρτες μέσω επίσημων λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δείγμα εμπιστοσύνης, γράφει ο κ. Καρατράντος, σε έναν αξιόπιστο φορέα έναντι της προπαγάνδας, της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων, συστατικό στοιχείο του ρωσικού υβριδικού δόγματος επιχειρήσεων. Θα καλησπερίσω αυτή τη στιγμή τον δόκτωρα Καρατράντο, να τον ευχαριστήσω που είναι μαζί μας για να μας εξηγήσει πώς μια υπηρεσία πληροφοριών, όπως αυτή η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών της Μεγάλης Βρετανίας, φάνταζε. Απίθανο, θα έλεγε κανένας, αλλά κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Και θέλω να ξεκινήσω με αυτό, κύριε Καρατράντο, γιατί συνήθως είμαστε πολύ ύποπτοι ή πολύ υποψιασμένοι απέναντι στις μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών. Καλησπέρα και ευχαριστώ για το σχόλιο. Θα έλεγα ότι ακριβώς όπως σημειώσατε, δηλαδή ότι υπάρχει ένα κλίμα καχυποψίας, συνήθως θα περίμενε κάποιος, δηλαδή ακριβώς το αντίθετο. Μία ανακοίνωση που υπάρχει από μία υπηρεσία πληροφοριών, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε μυστικές υπηρεσίες, συγκεκριμένα μάλιστα από μία στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, να αντιμετωπίζεται με καχυποψία. Αν μάλιστα σκεφτούμε ότι τα πρώτα 10 περίπου χρόνια και κυρίως τα πρώτα 5 χρόνια του 21ου αιώνα και κυρίως μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, όπου κυριαρχεί η απειλή της διεθνούς τρομοκρατίας και έχουμε και τη χρυσή εντός εισαγωγικών στιγμή των υπηρεσιών πληροφοριών, δηλαδή αναβαθμίζεται πάλι από πάρα πολύ ο ρόλος τους. Έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις και στις ΗΠΑ, οι οποίες βίωσαν όλο αυτό το σοκ για το πώς μπορεί να μην συντονίστηκαν επαρκώς διαφορετικές υπηρεσίες πληροφοριών, γιατί το σύστημα των υπηρεσιών στις ΗΠΑ είναι πολύ μεγάλο, αλλά και σε άλλες χώρες. Παράλληλα όμως, λοιπόν, με αυτή τη χρυσή στιγμή, πολύ σύντομα, υπήρξε και η πιο σκοτεινή στιγμή για τις υπηρεσίες πληροφοριών. Δέχτηκαν τις μεγαλύτερες κριτικές τις οποίες έχουν δεχθεί. Υπήρξαν πάρα πολλές ακροάσεις σε διάφορα κοινοβούλια γύρω από τη λειτουργία τους και το αν έφυγαν έξω από το πλαίσιο το οποίο υπάρχει, πλαίσιο δημοκρατικού ελέγχου, ή αν, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνταν συνεχώς βασανιστήρια για να μπορέσουν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με τις ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις. Υπήρξε πολύ μεγάλη κριτική σε άλλου τύπου υπηρεσίες πληροφοριών για τα στοιχεία τα οποία είχαν και οδήγησαν τελικά στην απόφαση για στρατιωτική επέμβαση στο Ιράκ. Δηλαδή, και αν το προχωρήσουμε όλο αυτό, θα δούμε ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Άρα, λοιπόν, στα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να πιστέψουμε ότι μια Βρετανική κιόλας στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών θα μπορούσε να είναι αυτή η οποία θα αξιοποιείται καθημερινά από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι είναι και οι πλέον σκεπτικοί έναντι σε κάθε τι το οποίο μπορούμε να περιγράψουμε ως mainstream, είτε αυτό είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μην ξεχνάμε ότι περισσότεροι από τους χρήστες μέσα κοινωνικής δικτύωσης παράγουν πληροφορία παρά μοιράζονται πληροφορία από αυτό που συνηθίζουμε να λέμε συμβατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, και πόσο μάλλον από μια υπηρεσία πληροφοριών. Άρα είναι και μια εκδίκηση των υπηρεσιών πληροφοριών. Και γι' αυτό θα πρέπει να βλέπουμε πάντα το πλαίσιο το οποίο υπάρχει και να μην θεωρούμε ως δεδομένο ότι μία κακή στιγμή, ενώ ένα κακό γέμισμα του φεγγαριού, μία σκοτεινή περίοδος, μία περίοδος αστοχιών, μπορεί συνολικά να καταργήσει επί της ουσίας την έννοια των υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες είναι και το συστατικό στοιχείο του πυλώνα εθνικής ασφάλειας στη σημερινή εποχή. Τώρα, αυτό θέλω να σας ρωτήσω, γιατί η έννοια του μυστικός, η οποία καταλαβαίνουμε όλοι ότι στις υπηρεσίες ασφάλειας είναι βασικό στατικό τους για να προστατεύουν και για να προστατεύουν και τη χώρα, όμως από την άλλη η έννοια της μυστικότητας, του να είναι κάτι μυστικό, μας φοβίζει ότι άρα μπορεί να γίνει και κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να γίνει, το οποίο θα παραβιάζει δικαιώματα, ειδικά στις φιλελεύθερες, ουσιαστικά στις φιλελεύθερες δημοκρατίες. Άρα μπορεί να υπάρξουν καλές μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών
που να κρατούν σωστά τα μυστικά, αλλά να λειτουργούν και με διαφάνεια. Ναι, μπορούν να υπάρξουν και έχουν υπάρξει και υπάρχουν και θα υπάρξουν και στο μέλλον. Θα ξεκινήσω με το εξής. Θα έλεγα ότι η έννοια του απορρίτου που υπάρχει, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε μυστικό ή μυστικότητα, σε ορισμένες περιπτώσεις κυριολεκτικά μεταφράζεται και έτσι όταν κάνουμε μια καλυμμένη επιχείρηση, δηλαδή μια επιχείρηση παρακολούθησης στην όλη διαδικασία, δεν σημαίνει ότι οι υπηρεσίες αυτές λειτουργούν έξω από το δημοκρατικό πλαίσιο. Δηλαδή το δημοκρατικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει σε εθνικό επίπεδο ή και σε υπερεθνικό, δηλαδή αν κάτι αφορά τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή με τα διάφορα συστήματα τα οποία μοιράζονται οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντονίζονται κυρίως από τη Europol ή σε παγκόσμιο επίπεδο από την Interpol, γιατί οι πληροφορίες είναι πολλών ειδών, είναι πληροφορίες αστυνομικές, είναι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, είναι και πληροφορίες οι οποίες αφορούν το στρατιωτικό κομμάτι. Αυτές είναι οι τρεις μεγάλες ομπρέλες, την εθνική δηλαδή άμυνα στην όλη διαδικασία. Άρα υπάρχουν και διαφορετικοί φορείς που καλούνται να τις μοιραστούν. Άρα λοιπόν σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο, πρώτον που αφορά την αποστολή και τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία λειτουργούν οι υπηρεσίες πληροφοριών. Δεύτερον, υπάρχει ένα πλαίσιο εποπτείας, το οποίο είναι αρκετά διευρυμένο σε διάφορες χώρες, δηλαδή δεν υπάρχει μόνο μία μορφή εποπτείας, υπάρχουν τουλάχιστον 5 μορφές εποπτείας, υπάρχει ένα πλαίσιο λογοδοσίας και υπάρχει και πάντα πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό το οποίο είπατε, είναι το κομμάτι της εξωστρέφειας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι προφανώς απόρριτο δεν σημαίνει γκρίζα ζώνη, δηλαδή δεν θα μετατραπούν οι υπηρεσίες πληροφοριών μιας δημοκρατικής χώρας σε υβριδικές υπηρεσίες, δηλαδή που θα λειτουργούν εκτός πλαισίου και θα χρησιμοποιούν μεθόδους που παραπέμπουν σε λειτουργίες αυταρχικών κρατών, για παράδειγμα η Ρωσία και με τον τρόπο που χρησιμοποιεί όλο αυτό το υβριδικό δόγμα, γιατί στο υβριδικό δόγμα της Ρωσίας οι πληροφορίες έχουν πολύ σημαντικό ρόλο μαζί με τα fake news και όλο αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν εδώ δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο το οποίο είναι γκρίζο, μιλάμε λοιπόν για μια δύσκολη αλλά εφικτή ισορροπία μεταξύ προστασίας των προσωπικών δεδομένων και προστασίας εθνικής ασφάλειας. Δηλαδή είναι μια διπλή ανάγκη προστασίας, η οποία δεν σταθμίζεται εύκολα και συνεχώς πρέπει να υπάρχει μια σχεδόν καθημερινή βάσανος τήρησης αυτής της ισορροπίας. Γιατί βλέπουμε ότι η τεχνολογία, για παράδειγμα, που είναι από τη μια πλευρά το μεγάλο εργαλείο, το μεγάλο όπλο, είναι και ο μεγάλος εχθρός στην όλη διαδικασία. Άρα ένα νομοθετικό πλαίσιο, να το πω έτσι, ένα επιχειρησιακό δόγμα πριν που δημιουργήθηκε, αναπτύχθηκε, ψηφίστηκε, αν είναι θεσμικό, πριν από 2 χρόνια, σήμερα μπορεί να είναι πεπερασμένο. Γιατί μπορεί να υπάρχει μια νέα τεχνολογία την οποία πασχίζει να χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία πληροφοριών για να κάνει τι? Να αποτρέψει μια τρομοκρατική επίθεση, να προλάβει μια κυβερνοεπίθεση ή να προετοιμάσει καλύτερα μια χώρα για να δεχθεί μια, σε περίπτωση μάλλον που δεχθεί, μια εισβολή. Είδαμε δηλαδή το χαρακτηριστικό παράδειγμα της Ουκρανίας, όπου εκεί από την πρώτη στιγμή οι υπηρεσίες και της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έπαιξαν σημαντικό ρόλο και το έλεγαν δημόσια. Δηλαδή αυτό το οποίο κάνει, ας πούμε, η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Μεγάλης Βρετανίας μοιάζει πολύ έξω από την γενική αντίληψη που έχουμε, ας πούμε, στην Ελλάδα για μια υπηρεσία πληροφοριών. Δηλαδή μια υπηρεσία η οποία καθημερινά παρέχει ενημέρωση στους πολίτες. Ή να το πούμε διαφορετικά, αν μπούμε, χρησιμοποιώ αρκετά το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας, γιατί είναι και η χώρα που έχει μεταρρυθμίσει αρκετές φορές τις υπηρεσίες πληροφοριών και έχει ως σημαντικό στοιχείο την εξωστρέφεια, αυτό που είπατε. Αν μπούμε στη σελίδα μίας από τις 2 μεγάλες υπηρεσίες πληροφοριών που έχει η Μεγάλη Βρετανία, που είναι η MI6, η εξωτερική υπηρεσία στην όλη διαδικασία, θα δούμε ότι περιγράφεται, μεταξύ των άλλων, ο κύκλος της πληροφορίας. Δηλαδή, τι σημαίνει μια επιχείρηση πληροφορίας? Δίνει μια περιγραφή του πώς μπορεί να ξεκινήσει, γιατί δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει μια επιχείρηση πληροφορίας και πώς εξελίσσεται. Προφανώς δεν δίνει λεπτομέρειες που αφορούν το απόρριτο και θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά προσπαθεί να εξομοιώσει κάποιον ο οποίος δεν ξέρει με το τι είναι μια επιχείρηση πληροφορίας. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσίες περί μεγάλων αδερφών και περί απεριόριστων δυνατοτήτων. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχουν υπηρεσίες πληροφοριών απεριόριστες δυνατότητες και κυρίως ανθρώπινες δυνατότητες.
Νομίζω ότι στην περίπτωση του πολέμου στην Ουκρανία, αυτής της φοβερής επίθεσης που εξαπέλεσε εναντίον της η Ρωσία, νομίζω ότι και στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας, πραγματικά οι μυστικές υπηρεσίες ήταν φωτεινά παραδείγματα. Ίσως από τους Βρετανούς να το περιμέναμε και περισσότερο, όπως είπατε κι εσείς, η CIA είχε απογοητεύσει πάρα πολύ στο παρελθόν και τους πολίτες όλων των χωρών, αλλά ειδικά τους Αμερικανούς πολίτες. Και θέλω σε αυτό το σημείο να σας ρωτήσω ποια είναι τα καλύτερα παραδείγματα παγκοσμίως μυστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ασφαλείας κρατών, φιλελεύθερων δημοκρατιών φυσικά, ναι. Γιατί καλά παραδείγματα χωρών όπως η Ρωσία δεν υπάρχουν. Σωστά, έχετε δίκιο. Οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, για παράδειγμα, αν κάνετε αυτή την ερώτηση στον πρόεδρο Πούτιν, θα έλεγε ότι είναι εξαιρετικές. Και πραγματικά έχουν πάρα πολλές δυνατότητες να επιτύχουν, μάλιστα και με πολύ σκοτεινούς και μη δημοκρατικούς τρόπους, την επιτυχία τους. Άρα η αποτελεσματικότητα δεν πρέπει να είναι το μόνο στοιχείο. Είναι κρίσιμο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αν μια υπηρεσία πληροφοριών δεν είναι αποτελεσματική, αυτό σημαίνει ότι η ασφάλεια της χώρας, είτε η εθνική είτε η εσωτερική, κινδυνεύει. Δηλαδή υπάρχει ένα διάτριτο μέρος στην προστασία. Κύριε Καλατράντο, οι δυσκολίες βρίσκονται σε όλα. Στην αντιμετώπιση των fake news, στην αντιμετώπιση που βρίσκεται στις δημοκρατίες. Εκεί που πρέπει να διαφυλάξεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, να σέβεσαι τους πολίτες σου. Τα αυταρχικά καθεστώτα τα λύνεις όλα πολύ εύκολα. Ακριβώς. Υπάρχει μια αυταρχική σιδηρά πυγμή, η οποία λέει κανείς δεν αντιδρά, κάνω ό,τι θέλω and that's it. Στη δημοκρατία τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, προφανώς υπάρχει το μονοπόλιο της βίας, το πρωτείο του κράτους για να προστατεύσει την εθνική ασφάλεια, και υπάρχουν εκεί και ορισμένοι περιορισμοί λογικοί σε συνταγματικό πλαίσιο στην όλη διαδικασία της εξειδικεύσης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι παίρνει κάποιος λευκή επιταγή. Άρα, λοιπόν, εδώ μιλάμε για ένα σύμπλοκο το οποίο έχει τι. Έχει από μια πλευρά προφανώς αποτελεσματικότητα. Και αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Δηλαδή, δεν έχω μία υπηρεσία πληροφοριών απλώς για να την έχω. Και επειδή πάρα πολύ ερχόμαστε σε επαφή με την έννοια υπηρεσίες πληροφοριών, μυστικές υπηρεσίες, μέσα από τις οθόνες μας, μικρές ή μεγάλες, και μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας πάνω κάτω ότι ο μέσος άνθρωπος, ο μέσος υπάλληλος μιας υπηρεσίας πληροφοριών είναι κάτι μεταξύ James Bond, ας πούμε, και Sherlock Holmes. Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μιλάμε για πολύ προηγμένες, για χώρες οι οποίες έχουν ειδικές υπηρεσίες που μπορούν να κάνουν επιχειρήσεις εκτός, και είναι από ένα πολύ σύνθετο και δύσκολο πλαίσιο. Ο μέσος υπάλληλος μιας υπηρεσίας πληροφοριών είναι αυτός ο οποίος είναι πολύ καλός στην ανάλυση. Αλλά τι σημαίνει η ανάλυση? Σημαίνει ότι έχει μπροστά ένα όγκο δεδομένων. Δεδομένα τα οποία μπορεί να έρχονται από ανοιχτές πηγές, δηλαδή αναρτήσεις στο Facebook, να το πω έτσι, όπως βλέπω εγώ κάποιον με τον οποίο δεν είμαι δεμένος σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, δεν είμαι φίλος, να το πω έτσι, αντίστοιχα μπορεί να τη δει και ένας άνθρωπος που δουλεύει σε μια υπηρεσία σε όλο αυτό το πλαίσιο. Υπάρχουν όμως και άλλου τύπου δεδομένα τα οποία τα παίρνουν μέσα από επιχειρήσεις πληροφορίες, το που λέμε τις συνδέσεις, διάφορα τεχνολογικά συστήματα στην όλη διαδικασία. Άρα λοιπόν εδώ θέλεις αυτό, να είναι αποτελεσματικός, άρα θέλεις να έχεις κατάλληλα εκπαιδευμένους και ικανούς υπαλλήλους και λειτουργούς, ένα αποτελεσματικό πλαίσιο το οποίο να υπάρχει και προσαρμογή στη χρήση τεχνολογίας. Γιατί οι υπηρεσίες πληροφοριών τα τελευταία χρόνια είναι επιφορτισμένες σε σημαντικό βαθμό με ένα μεγάλο μέρος και της προστασίας της κυβερνοασφάλειας. Μια απειλή που δεν υπήρχε παλιότερα και δεν είχαν τόσο ενεργό ρόλο. Τώρα έχουν ένα πολύ μεγάλο ενεργό ρόλο σε αυτό, άρα σημαίνει και άλλες αναγκαιότητες και άλλες δυνατότητες. Το δεύτερο είναι να υπάρχει ουσιαστική εποπτεία. Γιατί μια υπηρεσία πληροφοριών η οποία δεν εποπτεύεται σωστά, δεν εποπτεύεται τακτικά, δεν εποπτεύεται όπως μπορεί για να οδηγήσει αποτελεσματικότητα, δεν θα μπορέσει να είναι χρήσιμη στην όλη διαδικασία. Γιατί όταν φεύγεις από το πλαίσιο το οποίο είναι ορισμένο από το δημοκρατικό σύστημα, δεν είσαι ουσιαστικά παραγωγικός σε μια δημοκρατία. Στην όλη αυτή τη διαδικασία. Και εδώ λοιπόν πάμε στις μορφές εποπτείας. Οι μορφές εποπτείας μπορεί να είναι συνήθως κοινοβουλευτικές. Οι περισσότερες δημοκρατίες έχουν ένα πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, είτε με επιτροπές όπως είναι η δική μας θεσμών και διαφάνειες, για παράδειγμα, είτε με ειδικές επιτροπές. Η Μεγάλη Βρετανία έχει ειδική επιτροπή υπηρεσιών και πληροφοριών, με συγχωρείτε, και ασφάλειας. Στις ΗΠΑ υπάρχουν δύο επιτροπές κοινοβουλευτικές οι οποίοι ασχολούνται με τα ζητήματα των υπηρεσιών πληροφοριών, γιατί οι ΗΠΑ είναι και αυτές που έχουν αντιμετωπίσει και τα περισσότερα προβλήματα διαχρονικά.
και όχι μόνο τα πολύ γνωστά όπως είναι το Watergate για παράδειγμα, αλλά και ένα από τα τελευταία σημαντικά προβλήματα που αντιμετώπισε ο πρόεδρος Ομπάμα το 2014 πριν αποχωρήσει, ήταν το ζήτημα με drones των ΗΠΑ, τα οποία πραγματοποιούσαν υπηρεσίες πληροφόρησης σε διάφορες χώρες, μεταξύ αυτών στη Γερμανία. Και έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη αλλαγή σε όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο χρησιμοποιούσαν. Κοινοβουλευτική επομένως εκτελεστική, δηλαδή κάποιος πρέπει να έχει την εποπτεία αυτή. Μπορεί να είναι ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης, μπορεί να είναι κάποιος υπουργός. Συνήθως αυτές είναι οι δικλείδες της εκτελεστικής εξουσίας που υπάρχουν. Εννοείται η δικαστική εισαγγελική, γιατί πρέπει να ακολουθείτε απαρέγκλιτα το πλαίσιο του νόμιμου στην όλη αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν περιπτώσεις με ενεργό ρόλο ανεξάρτητων αρχών. Πάλι η Μεγάλη Βρετανία έχει μια ειδική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι αυτή η οποία καθορίζει την καθημερινή σχεδόν λειτουργία των υπηρεσιών πληροφοριών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και μπορεί να υπάρχουν και άλλες ειδικές μορφές. Η λογοδοσία, επίσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο σε όλο αυτό το πλαίσιο, δηλαδή να υπάρχει μία διαδικασία που να ενημερώνει για το πώς μπορεί να λειτουργεί για πολλά ζητήματα, δηλαδή σε όλο αυτό το πλαίσιο που παράδειγμα του κοινοβουλευτικού, της κοινοβουλευτικής εποπτείας, συζητώνται από θέματα που έχουν να κάνουν με τον προϋπολογισμό, που έχουν να κάνουν με την αποστολή, που έχουν να κάνουν ακόμη και με περιορισμένα επιχειρησιακά ζητήματα σε ορισμένες χώρες. Η αρμόδια επιτροπή, για παράδειγμα, του Ηνωμένου Βασιλείου εκδίδει μια ετήσια έκθεση που ενημερώνει για τα πεπραγμένα και για το πώς αυτή άσκησε την εποπτεία στις υπηρεσίες πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου σε όλο αυτό το πλαίσιο. Άρα λοιπόν θα λέγαμε, αν θέλαμε να πούμε ποιες είναι οι υπηρεσίες οι οποίες αποτελούν παραδείγματα για να αντλήσουμε καλές πρακτικές για την αποτελεσματικότητά τους μεν, αλλά και για την αλλαγή και μεταρρύθμισή τους, θα λέγαμε ότι είναι σίγουρα της Μεγάλης Βρετανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ξαναλέω όμως, είναι οι υπηρεσίες δύο χωρών που έχουν δεχτεί και τη μεγαλύτερη κριτική, έχουν κάνει αστοχίες, έχουν κλονιστεί, αλλά διατηρήθηκε η έννοια της εμπιστοσύνης. Δηλαδή, ακόμη και στην σκοτεινή στιγμή που κάποιος έχει βγει έξω από το πλαίσιο, η έννοια της εμπιστοσύνης στη χρησιμότητα ήταν πάρα πολύ κρίσιμη στην όλη αυτή τη διαδικασία. Ο Καναδάς επίσης έχει ένα πλαίσιο το οποίο είναι αρκετά έτσι ολοκληρωμένο στην όλη διαδικασία. Η Γερμανία, ως Δυτική Γερμανία, ήταν μία από τις πρώτες χώρες οι οποίες εφήρμοσαν κοινοβουλευτική εποπτεία. Ήταν μία από τις μεγάλες διαφορές. Ξέρετε, από μια πλευρά είχαμε το απολυταρχικό καθεστώς των πολλαπλών παρακολουθήσεων στην Ανατολική Γερμανία, αυτά τα οργουελικά καθεστώτα που βλέπετε. Την άλλη πλευρά, η Δυτική Γερμανία ήταν μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες η οποία έχει κοινοβουλευτική εποπτεία στις δικές της υπηρεσίες πληροφοριών. Κύριε Καλατράντο, οι υπηρεσίες πληροφοριών σε δύο χώρες όπως είναι, θα αναφέρω την Ισπανία και την Πορτογαλία, που είχαν και ένα πάρα πολύ δύσκολο και πολυετές παρελθόν με σκληρές δικτατορίες. Τόσο η Ισπανία και φυσικά η Πορτογαλία, οι Πορτογάλοι ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ από την... από πολλά χρόνια δικτατορίας, σκληρής δικτατορίας. Οπότε σε αυτές τις χώρες το πλαίσιο είναι ένα πλαίσιο που εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες, στις μυστικές υπηρεσίες τόσο της Ισπανίας όσο και της Πορτογαλίας. Θα ξεκινήσω από την Πορτογαλία. Η Πορτογαλία, ακριβώς λόγω των στοιχείων των οποίων είπατε, έχει την εποπτεία των υπηρεσιών πληροφορίας στο ανώτερο δυνατό επίπεδο, στον Πρωθυπουργό της χώρας, δηλαδή στο επίκεντρο της εθνικής ασφάλειας, ώστε να είναι αυτή η δικλίδα η οποία δεν θα επιτρέψει να υπάρξει καμία παρέκβαση, κανένας προσωπικός τυχοδιοκτισμός στην όλη διαδικασία και λειτουργεί αρκετά αποτελεσματικά, όντως, τηρουμένων των λογιών, γιατί μιλάμε για μια υπηρεσία μιας χώρας η οποία είναι και μικρή, αλλά και δεν έχει τις απειλές εθνικής ασφάλειας που έχουν άλλες χώρες. Γιατί το πώς αντιλαμβανόμαστε την εθνική ασφάλεια και τις απειλές μας είναι ένα χαρακτηριστικό που δείχνει και πώς αξιοποιούμε τα εργαλεία ή πώς δημιουργούμε εργαλεία όπως είναι η υπηρεσία πληροφοριών. Η Ισπανία έχει επίσης ένα αρκετά έτσι, περίπλοκο σύστημα με διάφορες υπηρεσίες πληροφοριών. Είναι και μια χώρα η οποία αντιμετώπισε πρόσφατα μια μεγάλη κρίση με τις υπηρεσίες πληροφοριών, δυτή κρίση, από μια πλευρά ζητήματα παρακολούθησης πολιτικών βουλευτών από την αντίστοιχη Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και από την άλλη πλευρά την παρακολούθηση ακόμη και του Πρωθυπουργού της Ισπανίας με το σύστημα Πίγασος. Δηλαδή είδαμε εκεί και το σύστημα Πίγασος το οποίο έχει συνδεθεί
και με μη κρατικούς δρόντες, γιατί εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα κάνω μια αναφορά στον πιο εμβληματικό για μένα θεωρητικό των πληροφοριών, τον Sir David Oman, ο οποίος είναι και ένας άνθρωπος που έχει γράψει 3 από τα πιο εμβληματικά βιβλία γύρω από αυτά τα ζητήματα, το τελευταίο του 2020 για το πώς σκέφτονται οι κατάσκοποι. Και ήταν ο πρώτος και δείχνει το πώς εξελιγμένο ήταν από παλιά το σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρώτος γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου που είχε την ευθύνη συντονισμού των διαφορετικών υπηρεσιών πληροφοριών. Και λέει λοιπόν ότι στο σημερινό πεδίο δεν παίζουν μόνο τα κράτη, παίζουν και άλλοι. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πολύ μεγάλη πρόκληση, γιατί παλιότερα οι υπηρεσίες πληροφοριών προσπαθούσαν να εντοπίσουν τον κίνδυνο με βάση τα ανταγωνιστικά κράτη τα οποία υπήρχαν στην όλη διαδικασία, για παράδειγμα στον τυχό πόλεμο. Σήμερα έχουν πολλαπλασιαστεί πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν διάφορα προϊόντα τεχνολογίας για να κάνουν παράνομες επιχειρήσεις παρακολούθηση στην όλη διαδικασία. Άρα πρέπει και οι υπηρεσίες να μπορούν να προστατεύσουν σε όλο αυτό το πλαίσιο μια τέτοια διαδικασία. Εκτιμάτε ότι αυτό που βοηθάει πάρα πολύ στην σοβαρή εποπτεία στον εξονυχιστικό έλεγχο των υπηρεσιών ασφαλείας είναι και το να υπάρχει και μια διακομματική, να το πω έτσι, συμφωνία τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα. Είναι κάτι που το συζητάμε σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλές κρίσεις, όχι μόνο τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και με την οικονομική κρίση. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και στην χώρα μας. Δεν έχουμε πολύ πετυχημένο παράδειγμα, αλλά στο κομμάτι αυτό όσον αφορά τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ισπανία που συζητήσαμε, τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί τα κόμματα συμφωνούν στον έλεγχο και στο πώς αντιμετωπίσουν τις κρίσεις που είναι σαφές ότι θα υπάρξουν. Ναι, υπάρχει ένα μήνυμα συμφωνία το οποίο είναι πάρα πολύ απαραίτητο. Ξέρετε ότι εάν σε κάθε εκλογικό κύκλο αλλάζαμε συθέμελα την υπηρεσία πληροφοριών γιατί δεν συμφωνούμε στο ποιες είναι οι απειλές, δηλαδή μια κυβέρνηση μπορεί να θεωρούσε ότι η σημαντικότερη απειλή είναι η τρομοκρατία και άρα να έχτιζε μια υπηρεσία πληροφοριών με δυνατότητες να μπορεί να προλαμβάνει την απειλή της τρομοκρατίας και η επόμενη θεωρούσε ότι η μεγαλύτερη απειλή, ας πούμε, είναι η κυβερνοασφάλεια και δεν υπάρχει απειλή από την τρομοκρατία και την ξανακρέμιζε στην όλη διαδικασία, καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να δουλέψει. Η πολιτική ασφάλειας πρέπει να είναι από τις πιο κρίσιμες πολιτικές που πρέπει να υπάρξει συμφωνία στην όλη διαδικασία, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ούτε κενό μίας ημέρας. Εάν χαθεί μία ημέρα, το έχουν πληρώσει πολλές χώρες σε όλο αυτό το πλαίσιο. Για να μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε αποφάσεις, να υπάρχουν στρατηγικές, δηλαδή να το πω έτσι, εάν δεν υπάρχει ένα minimum συμφωνία, που είναι μια στρατηγική εθνικής ασφάλειας ή ακόλουθα μια στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας, όπου να ενσωματώνεται το μέσο των πληροφοριών, δεν μπορούμε να έχουμε αποτελεσματικές υπηρεσίες πληροφοριών. Εάν συνεχώς αλλάζει ο χαρακτήρας που περιλαμβάνει μια σειρά από ζητήματα, έτσι, μπορεί να είναι από το πώς ασκείται η εποπτεία, από το ποια τεχνολογικά μέσα χρησιμοποιεί, από ποιες είναι οι απειλές, ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά, ας πούμε, των υπαλλήλων. Ένας πολύ καλός αναλυτής, ας πούμε, σε ζητήματα τρομοκρατίας, δεν μπορεί να μετατραπεί ως διαμαγείας σε έναν πολύ καλό αναλυτή σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας. Αυτό δηλαδή σημαίνει μια σειρά από πράγματα. Ο πρόεδρος Μακρόν, για παράδειγμα, στο πρόγραμμα που κατέθεσε και με αυτό κέρδισε τις εκλογές στη Γαλλία, ήταν η πολύ μεγάλη επένδυση σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας και σε τεχνολογικά μέσα, αλλά και η πρόσληψη περισσότερων των 500 ειδικών επιστημόνων αναλυτών για να μπορέσουν να στελεχώσουν τις υπηρεσίες της Γαλλίας έναντι αυτών των απειλών, έχοντας βέβαια και στο μπροστά μέρος του μυαλού του, στο πίσω, και την απειλή από τη Ρωσία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απειλή της κυβερνοασφάλειας. Άρα λοιπόν χρειάζεται να υπάρξει συμφωνία, να υπάρξει διακομματική συνένεση. Γι' αυτό σε πολλές χώρες το όχημα το οποίο έχει βοηθήσει να υπάρξει αυτή η συνένεση και η συμφωνία είναι οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και υπάρχουν χώρες όπου συζητώνται και αποφασίζονται πολλά πράγματα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, όπου βέβαια ο διάλογος γίνεται πολιτισμένα με το πλαίσιο του απορρίτου ή της διαφάνειας ανάλογα με τα όρια τα οποία υπάρχουν και πάντα χωρίς να δίνονται προσπάθειες εκμετάλλευσης της εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες. Κύριε Καλατράντο, όλοι έχουμε στο μυαλό μας το Watergate, την παραίτηση Nixon. Πέρα από αυτό, πότε άλλοτε αποδόθηκαν πολιτικές ευθύνες, είχαμε παραιτήσεις πολιτικών για αστοχίες, λάθη και λάθη σοβαρά
μυστικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ασφαλείας μιας χώρας. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που έχουμε δει να γίνεται απόδοση ευθυνών, ίσως όχι σε τόσο κορυφαίο επίπεδο όπως ήταν η περίπτωση του Watergate με τον πρόεδρο Nixon, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν αποπευθεί υπουργοί, που έχουν αποπευθεί εννοείται διοικητές υπηρεσιών. Χαρακτηριστική περίπτωση αυτή που είπαμε πρόσφατα στην Ισπανία, ότι μετά από το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και απεπέμφθη η επικεφαλής της ΕΥΠΣΝΟΡ διαδικασία. Και άλλα τέτοια περιστατικά, για παράδειγμα, πολύ συχνές αλλαγές στις ΗΠΑ όταν προκύπτει ένα τέτοιο ζήτημα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δεν πρέπει να μένουμε μόνο εκεί. Είναι πολύ σημαντικό να αποδοθούν οι ευθύνες όταν υπάρχουν ενέργειες εκτός του δημοκρατικού πλαισίου ή εκτός του νομίμου πλαισίου, να το πω έτσι. Αλλά παράλληλα θα πρέπει να βλέπουμε και το κομμάτι των αλλαγών. Γιατί εάν κάποιος κατάφερε να βγει από το πλαίσιο, πάει να πει ότι υπήρξε ένα κενό στο σύστημα το οποίο του έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Γιατί αν μιλάμε λοιπόν για πολλαπλές βαλβίδες και φίλτρα ελέγχου, είτε αυτά είναι κοινοβουλευτικά, είτε αυτά είναι ανεξάρτητες αρχές, είτε είναι δικαστικές εισαγγελικές αρχές, καταλαβαίνετε ότι αν υπάρχει ένα καλά κλειστό, δομημένο σύστημα ελέγχου, δεν θα μπορέσει και να διαραγεί τόσο εύκολα στην όλη διαδικασία. Δηλαδή κάπου πρέπει να υπάρχουν τα checks and balances, οι δικλείδες λοιπόν εκείνες, οι οποίες θα μπορέσουν να το προστατεύσουν. Αλλά συνήθως μετά από κάθε μεγάλο σκάνδαλο που υπήρξε σε κάποια χώρα, πέρα από τις πολιτικές ευθύνες και τις ποινικές όπου υπήρχαν, έφυγαν μπροστά αυτές οι χώρες με ένα κύμα σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ εμβληματική και χαρακτηριστική ομιλία του Προέδρου Ομπάμα, μία από τις τελευταίες που έκανε, που αφορούσε αυτό που σας είπα, ένα σκάνδαλο με τις εξωτερικές υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ, όπου περιδιαβαίνει όλη την ιστορία των υπηρεσιών πληροφοριών, ξεκινώντας περίπου λίγο πριν από το Watergate και μετά, στην όλη διαδικασία, βάζοντας το πλαίσιο των αστοχιών και λέει ότι μας πλήγωσαν, αλλά παράλληλα μας προστάτευσαν, είναι μια καθημερινή μάχη που δίνεται και άρα κάποιος μπορεί να μπει στον πειρασμό να φύγει, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχει μια τέτοια δυνατότητα στα χέρια σου που έχει εμπιστευτεί η δημοκρατία και να πρέπει να έχει το σθένος να το διατηρήσει όλο αυτό και τον επαγγελματισμό, και περιγράφει το πώς πρέπει να αλλάξει όλο αυτό το πλαίσιο. Και είναι χαρακτηριστικό πάντα ότι τονίζεται όλη αυτή η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων. Και έχουμε δει τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις, δηλαδή μετά από κάθε σκοτεινή εποχή, έχουμε μια πάρα πολύ φωτεινή και μια νέα φάση των υπηρεσιών, οι οποίες όλο και πιο αποτελεσματικές. Δόκτωρ Κανατράντο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, γιατί μας βοηθήσατε να δούμε όλο το πλαίσιο, που δεν είναι εύκολο, γιατί οι υπηρεσίες ασφαλείας πραγματικά κινούνται σε ένα χώρο που δεν είναι πολύ εύκολο για τους απλούς πολίτες να τον κατανοήσουν και στα πλαίσια της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ.